Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η εκπομπή μας αρχίζει σήμερα με ένα σύριαλ που αυτή τη στιγμή πραγματικά με το που βγήκε στην τηλεόραση χαλάει κόσμο. Και αυτό το σύριαλ είναι το Κόκκινο Ποτάμι. Αλλά για μένα δεν είναι εκεί το κέντρο του ενδιαφέροντος σε αυτή την εκπομπή. Είναι στο γεγονός ότι μέσα από το σύριαλ αυτό ζωντανεύει όλη η τραγωδία του ελληνικού πόντου. Ζωντανεύει όλος αυτός ο διωγμός χιλιάδων Ελλήνων του πόντου που τους ανάγκασαν να έρθουν στην πατρίδα, εδώ στην Ελλάδα, να προκόψουν και αυτή τη στιγμή να έχουν προσφέρει και στη χώρα μας αυτό το κομμάτι του ελληνισμού, να έχουν προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Είναι επιφανής η πόντη και στην επιστήμη και στο επιχειρήν και παντού. Εγώ δεν είμαι από τον πόντο, αλλά είναι η μητέρα μου από τον πόντο, η Καλυψό Βαρβαρίδου, από την Τραπεζούντα. Όταν λοιπόν κάποια φορά με ρωτάνε από πού είσαι, λέω είμαι πόντιος. Και το καμαρώνω ότι από τη μητέρα μου είμαι πόντιος, γιατί είναι ένα κομμάτι του ελληνισμού που πραγματικά το αγαπά πάρα πολύ. Το θαυμάζω για τον αγώνα και για τις διώξεις που υπέστη και που είμαι πάντοτε κοντά του. Έχουμε λοιπόν σήμερα δύο καλεσμένους με τους οποίους με αφορμή το Κόκκινο Ποτάμι, η μία περίπτωση, αλλά και με αφορμή ένα άλλο βιβλίο που έχει γράψει ένας από τους καλεσμένους μας, θα κουβεντιάσουμε για όλα αυτά με την κυρία Σοφία Αλεξανιάν. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Κώστα. Που είναι ηθοποιός στο σύριαλ αυτό το Κόκκινο Ποτάμι του Μανουσάκη. Και με τον κύριο Γιώργο Χατζηλευθερίου. Καλησπέρα, κύριε Χατζηλευθερίου. Καλησπέρα. Που είναι πόντιος λαογράφος. Έτσι. Για πέστε μου, καταρχήν εσείς, κύριε Χατζηλευθερίου, πόσο εύκολο είναι να μεταφερθεί στην τηλεόραση μια ιστορική περίοδος που κράτησε τόσα χρόνια με τον διωγμό των ποντίων, εννοώ. Θα έλεγα είναι πολύ δύσκολο, γιατί συνδέει ζωντανά ιστορικά γεγονότα. Θυμήσου καλά το όνομά μου. Με λένε Οσμάν. Μακριά από αυτό. Ρώτα τον πατέρα σου. Και πρέπει αυτά να τα παρουσιάσει και να υπάρχει και μία συνέχεια. Επειδή είδα το πρώτο μέρος, χάρηκα ιδιαίτερα σαν ένα κομμάτι αυτού, σαν απόγονος της ποντιακής καταγωγής μου, γιατί από την πρώτη στιγμή, χωρίς σάλτζες, χωρίς εισαγωγικά ντοκουμέντα περίεργα και το ένα τ' άλλο, μπήκε κατευθείαν στην καρδιά του θέματος, δείχνοντας... Που είναι ο διωγμός των ποντίων. Ακριβώς. Είμαστε λίγο πριν από το 1908, η ψευτοσυνταγματική ελευθερία, που απεδείχθη ότι ήταν πάρα πολύ ψεύτικη ουσιαστικά, και δείχνει τον ξεκίνημα με τους διωγμούς. Γι' αυτό και φύγανε από τα μη αστικά μέρη τόσο μεγάλα και πήγανε στην Κωνσταντινούπολη, που δείχνει η πρωταγωνιστέ, ο γιατρός κτλ. Αλλά αυτό που δείχνει και ταυτόχρονα αναμειγνύει τις πραγματικές γενοκτονίες από τον ίδιο θήτη, στο ίδιο μέρος, για τις ίδιες αιτίες που ουσιαστικά τι ήτανε, δεν ήταν Τούρκοι και ήταν χριστιανοί. Δεν ήταν μουσουλμάνοι και ήταν χριστιανοί. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα δούμε όλα αυτά. Να πάω και στην κυρία Αλεξανιάν, που παίζει σε αυτό το σύριαλ. Ναι. Η ίδια έχει την εμπειρία όμως αυτή. Η κυρία Αλεξανιάν είναι από την Αμπχαζία. Ναι, εγώ γεννήθηκα στο Σοχούμι της Αμπχαζίας. Στο Σοχούμι. Είναι δηλαδή Ελληνίδα πόντια, η οποία ήρθε εδώ στην Ελλάδα σχεδόν με τα πόδια, κυνηγημένη από τον πόλεμο που γίνονταν τότε μεταξύ Γεωργίας και Αμπχαζίας, από ό,τι ξέρω. Πότε, το 1900. Το 1992 και τελείωσε το 1993. Εσείς πότε φύγατε από εκεί, ήρθατε στην Ελλάδα? Εμείς φύγαμε το 1995, σχεδόν ένα χρόνο μετά τη λήξη του πολέμου, που ακόμα ήταν εμπόλεμη σχεδόν η κατάσταση. Ναι. Είχαν πολλές ανθρωπιστίες. Είναι λοιπόν από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν αναγκάστηκαν βέβαια από τους Τούρκους, όπως η γενιά των ποντίων του 1908-10 κλπ. Αλλά είναι η μεταγενέστερη γενιά που αναγκάστηκαν να φύγουν από εκεί που ήταν, λόγω πάλι εμπόλεμης κατάστασης. Και έχει γράψει και ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο η κυρία Σοφία Αλεξανιάν, «Η ζωή αύριο, η ζωή χτες». Ακριβώς. Μια συνταρακτική μαρτυρία γραμμένη σαν μυθιστόρημα. Είναι από τις εκδόσεις Κέντρος και είναι αυτό το βιβλίο. Και διαβάζω εδώ πέρα, κυρία Αλεξανιάν,
ότι η μητέρα ήταν Αρμένισσα, ναι, και ο πατέρας Έλληνας, και το 1995 φύγατε για την Ελλάδα, όπου εργάζεται και σήμερα, είναι απόφοιτη δραματικής σχολής κλπ. Κλπ. Θα το κρατήσω το βιβλίο αυτό, να το διαβάσω με την ησυχία μου. Για πάστε μου λοιπόν κι εσείς. Καταρχήν, θέλω να μου πείτε για αυτήν την εμπειρία. Δηλαδή, εσείς δεν αναγκαστήκατε να φύγετε από εκεί πέρα, διότι γινόταν μια σφαγή όπως έγινε με τους Πόντιους. Αναγκαστήκατε να φύγετε από ένα πόλεμο. Τι γινόταν εκεί πέρα και πώς φύγατε, τι έγινε, θέλω λίγο την ιστορία σας. Όχι, αναγκαστήκαμε δυστυχώς να φύγουμε επειδή γινόταν μια σφαγή. Εντάξει, στο δικό της μέγεθος. Είχαν κλείσει τα σχολεία, υπήρχαν εχθροπραξίες και μετά τον πόλεμο και κατά τη διάρκεια του πολέμου. Δεν υπήρχαν καθόλου συνθήκες για να ζήσουν ή να πάνε παιδιά να μορφωθούν, να πάνε σχολείο. Και δεν υπήρχαν και δουλειές. Οπότε, κυρίως όμως υπήρχε ο φόβος να μην δολοφονηθούμε εν μία νυχτή. Αυτός ήταν ο φόβος που μας ανάγκασε και να φύγουμε. Και πώς ήρθατε εδώ? Ήρθαμε με... Είναι τόσο μεγάλη ιστορία, με πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, διότι τα σύνορα είχαν κλείσει, δεν επιτρέπανε τον κόσμο να φεύγει πλέον μετά τον πόλεμο, γιατί όλοι φεύγανε, οι μισοί είχαν πεθάνει, είχαν σκοτωθεί στον πόλεμο, κάποιοι είχαν φύγει με την επιχείρηση το Χρυσό Μαλοδέρας, που έγινε μια διάσωση από την ελληνική, από την Ελλάδα, και εμείς φύγαμε εκ των υστέρων και ήταν λίγο ψιλοπαράνομο να φεύγουμε. Οπότε καταφέραμε να φύγουμε με πολύ ύπουλο τρόπο μέχρι την Τουρκία, από εκεί να αλλάξουμε λεωφορείο και να πηγαίνουμε με λεωφορείο 2 νύχτες σχεδόν στο δρόμο. Μετά πήραμε ένα τρένο προς το Δημότυχο και κάπως φτάσαμε στην Ξάνθη. Δηλαδή μετά από μια εβδομάδα, ας πούμε. Ταλαιπωρίας. Για πέστε μου, κύριε Χατζηελευθερίου. Ξέρετε, μάλλον αυτή η ταινία που γίνεται σήμερα, το Κόκκινο Ποτάμι, πιστεύετε ότι θα μάθει πολλά, η σειρά αυτή, θα μάθει πολλά σε εμάς και σε κόσμο που δεν ξέρει ακριβώς την ιστορία του ποντιακού ελληνισμού? Το πιστεύω ακράδαντα, γιατί η υπόθεση της γενοκτονίας που ουσιαστικά αφιερώνεται ιστορικά δεν είναι ποντιακό κομμάτι, είναι ελληνικό κομμάτι. Ο ελληνισμός έπαθε τη γενοκτονία. Ο χριστιανικός ελληνισμός. Και πιστεύω ότι πάρα πολλοί συνέλληνες που δεν γνωρίζουν το θέμα θα μάθουν αρκετά πράγματα. Το βιβλίο αυτό το έχω ο ίδιος. Γιατί είναι ιστορικά ντοκουμέντα. Αυτά που δείχνει. Ναι, και ναι, ναι. Στο μόνο που δεν συμφωνώ, μυθιστόρημα. Το μυθιστόρημα, το έλεγε και ο Ηρόδοτος και ο Πλούταρχος, έχει κάποιες αλήθειες μέσα. Αυτές οι αλήθειες, στο πρώτο μέρος που είδαμε τουλάχιστον, ότι οι νεότουρκοι, εμείς θα έχουμε αδελφοσύνη, θα έχουμε ποια αδελφοσύνη. Πρώτα λέει, θα είστε Τούρκοι. Αυτό το είπε, ξεκάθαρα. Το σχεδίσει είναι ο Μανουσάκης. Ναι, ναι, Μανουσάκης. Το Σύριλα στηρίζει στο ιστορικό με το ιστόρημα του Χάρη Τσιρκινίδη, έτσι. Πόντιος, Ποντιάρα κι αυτός. Για πες μου, πέστε μου σας παρακαλώ, κυρία Αλεξανιάν. Είχε πει ο κύριος Γιώργος Σαββίδης, ο γνωστός επιχειρηματίας, ναι, ναι, και που έχει και το Open κάποια στιγμή, ο οποίος είναι κι αυτός Πόντιος που έχει έρθει από εκεί στην Ελλάδα, ότι είμαστε ξένοι στις χώρες που ζούμε, αλλά και ξένοι στις πατρίδες μας. Και είναι μια φράση που για μένα σοφή, δηλαδή και εκεί πέρα είστε ξένοι, αλλά και εδώ η συμπεριφορά των Ελλήνων πιθανά σας κάνει να νιώθετε ξένοι. Είναι έτσι τα πράγματα? Είναι ακριβώς έτσι. Είναι ακριβώς έτσι. Το γράφω και στο βιβλίο μου αυτό. Εγώ που γεννήθηκα στο Σουχούμι της Απχαζίας, όλοι λέγανε, «Α, εσύ είσαι Ελληνίδα, εσύ είσαι Ελληνίδα». Έτσι με φωνάζανε. Και όταν ήρθα στην Ελλάδα δεν με φωνάζανε Ελληνίδα, ήμουνα Ρωσοπόντια. Οπότε δεν υπήρχε πατρίδα πουθενά. Δηλαδή, όντως για εμάς τους Πόντιους, μάλλον δεν υπάρχει πατρίδα πουθενά. Και είχατε ελευθερία έτσι τα πράγματα. Γιατί... Ακριβώς. θα σας θυμίσω το τραγούδι που έλεγε ο μεγάλος μας. Ο πρώτος των πρώτων, Καζαντζίδης. Ο Στέλιος Καζαντζίδης. Σα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Αυτό δηλώνει ξεκάθαρα πόσες και πόσες φορές ζήσανε αυτή την προσφυγιά. Οι άνθρωποι που αναγκαστήκανε λόγω των ρωσοτουρκικών πολέμων, τακτικά που γινόντουσαν, εκείνο το περιβόητο Κάρς, πόσες φορές άλλαξε χέρια. Κάρς, το Κάρς, ναι. Πότε ήταν στους Ρώσους, πότε ήταν στους Τούρκους.
Φύγανε λοιπόν και πήγαν εκεί και εσείς συνεχίσαν και σε άλλα κράτη. Οι Τούρκοι μας λέγανε Γιουνάν. Γιουνάν, σε άλλα κράτη είσαι Έλληνας. Άρα σαν Έλληνας είσαι κάτι το ξεχωριστό. Μα δεν είμαστε κάτι το ξεχωριστό. Ούτε είπαμε ποτέ με την έτσι ανάπτυξη του πολιτισμού μας που δείξαμε πόσες άλλες φυλές, ένα μοσαϊκό ολόκληρο, πάνω από 20-25 φυλές, ασπαστήκανε ουσιαστικά τον ελληνικότατο πολιτισμό. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή σου στην Ελλάδα από τότε που ήρθες? Το σκεφτόμουν χτες αυτό. Μπορώ να πω ότι η πιο δύσκολη στιγμή στη ζωή μου ήταν στην Ελλάδα και όχι τόσο στον πόλεμο. Δηλαδή. Ναι. Δηλαδή. Ήταν και το να μάθω τη γλώσσα και το να μπορέσω να μπω στην αγορά της εργασίας, αλλά και στο σχολείο. Η διάρκεια του να μπω στο σχολείο, το να επιβιώσω και να προσπαθήσω να γίνω κάτι. Να σηκωθώ, ας πούμε, από τη στάχτη στην οποία βρισκόμουν. Αυτό ήταν μια μακροχρόνια περίοδος δυσκολίας. Μέχρι σήμερα. Κράτησε και μια δεκαετία ίσως αυτή η δυσκολία. Κράτησε όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Να μπορέσει να, όχι να προσαρμοστεί, δεν ήταν το πρόβλημα προσαρμογής, ήταν πρόβλημα αποδοχής, ναι, ενός κοινωνικού συνόλου της κοπέλας που ήρθε από την Απεχαζία, της Ρωσοπόντιας. Ναι, της Ρωσοπόντιας. Που σας λέγανε, έτσι δεν είναι? Έτσι, έτσι, πραγματικά. Και με τους, άντρες υπάρχει αυτό το πρόβλημα, τους Έλληνες, σαν κοπέλα μικρή και όμορφη που είσαστε, υπήρχε και στη σχέση σας τέτοιο πρόβλημα, ότι σας αντιμετωπίζαν λίγο σαν την Ρωσοπόντια? Πιστεύω πως ναι, ναι. Το ένιωσα αυτό και αν όχι, ας πούμε, από κάποιον άντρα, μπορεί να συνέβαινε από την οικογένειά του, του κάθε αγωρίου, ας το πούμε έτσι. Ναι, υπάρχει, ναι, αυτό υπήρχε. Είναι ξένη. Αυτό πώς το αντιμετωπίζετε εσείς σαν κοπέλα, σαν επαγγελματία ηθοποιός, δηλαδή πώς το παλεύετε αυτό? Είναι δύσκολο. Είναι ένα bullying, mm-hmm, το οποίο διαρκεί πάρα πολλά χρόνια. Στην αρχή προσπάθησα κάπως να το κρύβω. Είχα αλλάξει, μάλιστα, όταν ήμουν έφηβη, είχα αλλάξει και το επιθετό μου. Το επιθετό μου, βέβαια, είναι αρμένικο. Το κράτησα από τη μητέρα μου. Το κανονικό μου είναι Κυριμλίδου, του πατέρα μου. Το είχα κάνει Αλεξίου και μετά, ας πούμε, το έβγαλα και το Αλεξίου. Δηλαδή, γιατί φαινόταν ότι δεν το ήμουν Ελληνίδα. Αλεξανιάν είναι, ναι, και τα άφησα Αλεξανιάνος έχει και ως είναι. Και πλέον σήμερα το αποδέχομαι τον εαυτό μου όπως είναι. Δεν κρύβομαι και δεν φοβάμαι. Βέβαια, μου πήρε πολύ καιρό για να αποδεχτώ τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Μιλάω μισορώσικα, μισοελληνικά. Λέω ότι είμαι μισή Πόντια, μισή Αρμένισσα. Είμαι περήφανη για αυτό που είμαι, γιατί τελικά υπάρχει μεγάλος λαός. Υπάρχει κι άλλος λαός σαν κι αυτούς. Και αυτός είναι ο λαός μου, ο οποίος θα με αγαπήσει και θα με αποδεχτεί για αυτό που είμαι. Και ας μην με αγαπήσουν οι Έλληνες. Που δεν ισχύει. Οι Έλληνες είναι πολύ θετικοί άνθρωποι. Περισσότερο νιώθετε Ελληνίδα, Αρμένισσα, Αμχαζιώτισσα, τι απ' όλα? Νιώθω ότι είμαι Ελληνίδα. Νιώθω ότι είμαι Ελληνίδα. Μου ταιριάζει η Ελληνίδα. Κάπου έχω μια νοσταλγία προς Ρωσία μεριά. Ρωσία. Αλλά, όπως γράφω και στο βιβλίο μου, ας πούμε, ήθελα πάντα να μάθω να μιλάω ελληνικά. Δεν ήξερα ελληνικά, τα έμαθα μεγάλη τα ελληνικά. Ήθελα να μάθω να μιλάω αυτή τη γλώσσα, την ελληνική. Νιώθω Ελληνίδα. Είμαι περήφανη που ζω στην Ελλάδα. Μπράβο. Δεν θα ήθελα να φύγω. Μπράβο, από εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Διαβάστε με εσείς, κύριε Χατζηλευθερίου. Έχετε και εκεί πέρα μια απόφαση του ΟΗΕ, τι είναι? Ακριβώς. Μια ευρεία συμφωνία για τη χρήση διατύπωση συνθήκων γενοκτονία στο καταστατικό του ΟΗΕ. Γιατί το έφερα αυτό? Γιατί μέχρι υπουργός παιδείας αρνήθηκε τη γενοκτονία. Ναι. Ποιος? Θέτοντας. Ποιος? Ο Φίλης. Mm-hmm. Το λέμε το όνομα. Ναι, γιατί, ναι, γι' αυτό θα ρωτήσω ποιος. Ούτε εκείνος κρύβεται, ούτε εμείς κρυβόμαστε. Ναι. Λοιπόν, χωρίς να έχει επιστημονική μόρφωση, επικαλείται επιστημονικές απόψεις. Εδώ λοιπόν ο ΟΗΕ λέει μερικούς κανόνες, βάσει των οποίων, θα έλεγα άρθρα, βάσει των οποίων χαρακτηρίζεται κάτι γενοκτονία. Θανάτωση μελών της ομάδας. Δεν έγινε? Το 50% της οικογένειάς μου, 26 χρονών ο παππούς μου, πήγε στα αμελέτα, μπουρούτα, τάγματα εργασίας και δεν γύρισε ποτέ. Πρόκληση σοβαρών σωματικών ή διανοητικών βλαβών σε μέλη της ομάδας. Και αποφεύγω να λέω οικογενειακά, γιατί θα πούνε «Α, και εμείς λυπόμαστε για αυτά που τραβήξαν οι προγονείς κτλ». Εδώ έρχομαι σε γεγονότα.
Σκόπιμη επιβολή συνθήκων διαβίωσης στην ομάδα υπολογισμένων να επιφέρουν τη φυσική καταστροφή εξ ολοκλήρου εν μέρη. Επιβολή μέτρων με σκοπό την παρεμπόδιση των γεννήσεων μέσα στην ομάδα. Η μεταβίας μεταφορά παιδιών της ομάδας σε άλλη ομάδα που γεννόντουσαν οι γεννήτσαροι. Οι παρακάτω πράξεις πρέπει να είναι τιμωρητές. Γενοκτονία, συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη γενοκτονίας, απευθείας και δημόσια ενθάρρυνση για διάπραξη γενοκτονίας, απόπειρα για πράξη γενοκτονίας, συνενοχή στη γενοκτονία. Εδώ θα ήθελα Αυτά συμπεριλαμβάνονται σε μια απόφαση του ΟΗΕ, ότι έγινε γενοκτονία των ποντίων από τους Τούρκους το 1908. Σήμερα που περνάμε τα 100 χρόνια γενοκτονίας, είναι αιωνόβια πλέον η γενοκτονία και είμαστε παρόντες εμείς εδώ και μπορεί να σβήνουν τα γραπτά μας από τα βιβλία, αλλά η μνήμη δεν σβήνεται. Δεν πεθαίνει, όπως λέει πολύ σωστά ο Νίκος Λιγερός, και συνεχίζει, μεταβιβάστηκε σε μένα και μεταβιβάζεται στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου. Μάλιστα. Να κάνουμε ένα μικρό έτσι διάλειμμα, να τους βγάλω από το στούντιο για να μπουν δύο καλλιτέχνες πόντι, οι οποίοι θα μας παίξουν λίρα και μετά θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Είμαστε λοιπόν τώρα με δύο ποντιάκια που λέω εγώ, δύο παιδιά του πόντου. Είναι ο Ιορδάνης ο Καρακασίδης, που παίζει ποντιακή λίρα, έτοιμος είναι να αρχίσει το ρίχνει. Και είναι και ο Βασίλης Εμερτζίδης που τραγουδάει. Είστε και πόντι βέβαια, εννοείται. Εννοείται. Τέταρτη γενιά, τρίτη γενιά. Πολύ μεγάλη. Οι γονείς σας από τον πόντο. Τι ξέρετε εσείς, ξέρετε την ιστορία του ποντιακού ελληνισμού, σας την έχουν μάθει? Μας έχουν πει κάποια πράγματα ο παππούς και η γιαγιά. Ο παππούς και η γιαγιά, αυτή είναι η ιστορία, ναι. Και τα ξέρετε. Εμένα η δική. Ακούγουμε. Ναι, ναι. Πάτε το μικρόφωνο εκεί. Πάμε. Εμένα η δική μου, διότι δεν έχω γνωρίσει παππού και γιαγιά. Από πού είναι η δική σου, από πού, από ποιο μέρος του πόντου? Από την Ορτού. Εσένα, ξέρεις? Από Τραπεζούντα είναι. Από Τραπεζούντα, ε. Τι θα μας παίξετε λοιπόν, ρε παιδιά? Θα σας παίξουμε ένα κομμάτι ιστορικό, τη Στρίγα στο Γεφύρ. Πάμε. Συγγεφύραν, έλα Δάφνε ποτάμε, σι τρίχα στο γεφύρι, ρε Δάφνε και μυρίγμενε. Σι τρίχα στο γεφύρι, ρε Δάφνε και μυρίγμενε. Για πάστε μου, η ποντιακή λίρα είναι διαφορετική από την κριτική λίρα. Η κριτική λίρα είναι έτσι στρογγυλή και αυτή είναι ίσια, ε? Ναι, ναι. Γιατί αυτή η διαφορά, βγαίνει διαφορετικός ήχος από τη μία λίρα, ε? Σίγουρα υπάρχει διαφορετικός ήχος. Πώς χρονίζεσαι? 20. Σπουδαστής είσαι, τι κάνεις? Σπουδάζω, ναι. Τι? Ηλεκτρολόγων μηχανικών. Ηλεκτρολόγων μηχανικών στο Πολυτεχνείο? Όχι, στη Χαλκίδα. Χαλκίδα. Εσύ? Εγώ συνεχίζω με την ποντιακή λίρα στη σχολή του κ. Δημήτρη Καρασαβίδη. Και παίζεις μουσικός. Είσαι πια μουσικός ποντιακής λίρας. Πολύ ωραία. Ακριβώς. Να ακούσουμε λοιπόν και το δεύτερο κομμάτι μας. Βεβαίως. Είναι... Τι κομμάτι θα είναι αυτό? Είναι ο ύμνος του πόντου. Ο ύμνος του πόντου.
Να ακούσουμε λοιπόν τώρα τον ύμνο του Πόντου από τα δύο ποντιάκια που είναι δίπλα μας, από τον Ιορδάνη και από τον Βασίλη. Πάμε. Σε παραπέτανε ψηλά σα επουρανιά ουγιά μανάμα, ουγιά μανάμα. Ψηλά σα επουρανιά ουγιά μανάμα, ουγιά μανάμα. Είσαι τα αντζία κόκκινα, είσαι τα αντζία κόκκινα και το κουθούκνατ μαύρο νουια μανάμαν, ουια μανάμαν. Και το κουθούκνατ μαύρο νουια μανάμαν, ουια μανάμαν. Πήραμε έτσι μια γεύση του Πόντου και της μουσικής του Πόντου. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Και εμείς ευχαριστούμε. Εσείς, κυρία Αλεξανδριάννη, μεγαλώνετε και ένα παιδί από ό,τι ξέρω. Ένα πιτσιρικό. Πόσο χρονών? 8. Του μαθαίνετε για αυτή την ιστορία, του μιλάτε για αυτά που περάσετε, γιατί τι σημαίνει διωγμός ποντίων, τι ζείτε εσείς σήμερα κλπ. Τα ξέρει το παιδάκι αυτά ή το κρατάτε σε μια γυάλα να μην πιθανά πληγωθεί και όλα αυτά? Το κρατάω σε μία γυάλα, ισχύει αυτό, γιατί όχι για να μην μάθει τόσο την ιστορία, όσο θέλω να του φτιάξω μια άλλη πραγματικότητα για το μέλλον του. Ότι είναι ωραίος ο κόσμος, μήπως και θα γίνει, με την ελπίδα αυτή. Ο Κωνσταντίνος, έτσι τον λένε το παιδί μου, παρακολουθεί το Κόκκινο Ποτάμι. Καθότανε μέχρι αργά που προβλήθηκαν τα δύο επεισόδια και τα έβλεπε. Το άρεσαν πάρα πολύ. Το άρεσε πολύ αυτή η σειρά. Καθόταν και την έβλεπε. Δεν ήξερε ότι η μαμά του ανήκει σε μια γενιά Ελλήνων που πέρασαν όλα αυτά? Δεν το ξέρει. Δεν το γνωρίζει αυτό. Ίσως κάνετε καλά. Αλλά κάποια στιγμή όταν μεγαλώσει πρέπει να του μάθετε την ιστορία της γενοκτονίας των ποντίων και του κυνηγητού που υπέστησαν αυτοί οι Έλληνες, γιατί πρέπει να ξέρει το παιδί. Είναι αυτό που είπε πριν από τον κ. Χατζηλευθερίου. Η μνήμη δεν σβήνει. Μπορεί να σβήνουν τα γραπτά και τα κείμενα και να μην υπάρχουν, αλλά εδώ καταγράφεται κάποια κατάσταση. Και θέλω να πω ότι ο κ. Χατζηλευθερίου έχει γράψει ένα υπέροχο βιβλίο, «Τα κάστρα Ελλάδας και Πόντου. Εξιστορούν και τραγουδούν». Είναι αυτό εδώ. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Θα μου το χαρίσει, θα το πάρω, γιατί το θέλω να το διαβάσω. Είπαμε, εγώ νιώθω πόντιος περισσότερο, δηλαδή πολύ περισσότερο. Νιώθω πόντιος. Το ξέρω από παλαιότερη εκπομπή. Μπράβο, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Όλα τα κάστρα είδα και όλα γύρισα. Και άμον τη ήλ το κάστρον, κάστρον κέτωνε. Είναι τεμέτερον ο. Όλα τα κάστρα είδα και όλα τα γύρισα. Άρα σαν του ήλιου το κάστρο κάτσο δεν υπήρχε. Δηλαδή τόσο φωτεινό, τόσο λαμπερό κάστρο δεν υπήρχε. Αυτό είναι ακριτικό κομμάτι ποντιακό. Αλλά μέσα το βιβλίο έχει για τα κάστρα της Οριάς, όπως χαρακτηρίζονται στα περισσότερα μέρη, της Ωραίας δηλαδή, Βασιλοπούλας. Είναι, θα έλεγα, ένα τραγούδι και οι στίχοι τους ενώνουν όλες τις πολιτισμικές κοινότητες του ελληνισμού. Για πέστε μου, εσείς κυρία Αλεξανδριά, πάλι. Ερμηνεύεται ένα ρόλο στην... Στο Κόκκινο Ποτάμι, ναι. Ποιος ήταν αυτός ο ρόλος, τι είναι ο ρόλος? Κάνω τη Δόμνα. Την Δόμνα. Δόμνα, ναι. Τι είναι η Δόμνα, τι η κάνει? Η Δόμνα είναι μια μητέρα, η οποία βρίσκεται, είναι κάτοικος της Αμισού. Είναι το μέρος εκεί στην Σαμσούντα. Έχει ένα παιδί ο οποίος επιστρέφει από τον πόλεμο. Είναι κουτσός, χάνει το πόδι του. Θα τα δείτε τώρα στο επόμενο, στο προσεχές επεισόδιο. Η Δόμνα συμβολίζει τις μητέρες
κυρίως, οι οποίες αγωνιούν για τη μοίρα των παιδιών τους και δεν κάνουν, ας πούμε, κάτι άλλο παρά μόνο να... Μου κάνει εντύπωση ο φίλος ο Μανουσάκης που κάνει εσάς μητέρα. Είστε πολύ νέος άνθρωπος για να κάνετε τη μητέρα ενός αγωνιστή. Δίνεστε για έτσι... Δίνομαι, με μεταμορφώνουνε εκεί. Μεταμορφώνεσαι με άστρα μαλλιά και τέτοια. Ναι, ναι, μου τα ψιλοβάφουνε λιγάκι, αλλά εκείνα τα χρόνια νέες γινόντουσαν μητέρες. Ναι, ήταν όλες νέες. Βέβαια, εσείς φαντάζομαι ότι πιο εύκολα προσαρμόζεστε στο ρόλο και στην ιστοσύλλα ως πολύ. Πόντια, έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ. Και τα ποντιακά μου βγαίνουν πάρα πολύ εύκολα. Α, μιλάτε και ποντιακά. Ναι, ναι, μιλάω. Μάλιστα, είχα ζητήσει από τον κύριο Μανουσάκη να μιλάω συνέχεια ποντιακά, αλλά είπε ότι θα κουράσουμε. Πρέπει να τα καταλαβαίνει, πρέπει να βρουν την υπότιτλοι. Ναι, ναι, λέει, θα κουράσουμε το κοινό συνέχεια. Είναι εκπληκτική γλώσσα η ποντιακή, γιατί έχει ρίζες αρχαίας γλώσσας. 20 με 25% ομηρικές. Ομηρικές. Άρα λοιπόν, ναι. Πόσο δύσκολο είναι όμως να παίζετε σε μια άλλη εποχή από αυτή που ζείτε σήμερα, γιατί αυτά μιλάμε για πριν από 100 χρόνια. Αυτή η προσαρμογή ενός ηθοποιού νέου σαν για εσάς σε αυτή την εποχή με τα ρούχα που φοράει, εύκολο, δύσκολο, πώς γίνεται? Είναι ανάλογα πώς το πάρει κανείς. Υπάρχει ένας περιορισμός είναι πολύ συναισθηματικό βασικά όλο αυτό που βλέπουμε και θεωρώ ότι σύμφωνα με την εποχή μας τα έντονα συναισθηματικά τα συναισθήματα λίγο μειώνονται. Δεν είναι πια τόσο εκφραστικοί οι άνθρωποι και δεν εκφράζουν τόσο έντονα τα συναισθήματά τους όπως ήταν τότε. Δηλαδή έχει πολύ βαθιά συναισθήματα, πολύ εσωτερικότητα από τους ηθοποιούς απαιτείται και παράλληλα υπάρχει και μία συντήρηση στο πώς πρέπει να κινείται ένας ηθοποιός, δηλαδή δεν μπορεί να κινείται όπως κινείται τόσο ελεύθερα σήμερα. Είναι και τα ρούχα, είναι και ο τρόπος πώς θα συμπεριφερθεί, πώς όλα είναι πολύ προσεγμένα, πολύ, πολύ μελετημένα, συγγνώμη. Θεωρώ ότι υπάρχει κυρίως η δυσκολία είναι ως προς το σκηνογραφικό κομμάτι που πρέπει να φαίνονται όλα εκείνης της εποχής, να βρίσκουν πράγματα στο ενδυματολογικό. Το σύνολο γυρίζεται εδώ στην Ελλάδα, έχετε πάει Κωνσταντινούπολη? Κωνσταντινούπολη δεν ξέρω ακριβώς αν έχουν πάει. Ξέρω όμως ότι έχουν πάει Γαλλία, έχουν πάει Αγία Πετρούπολη. Έχουμε πάει στη μισή Ελλάδα, Τρίκαλα, Βέρεια, Δράμα. Μπράβο, μπράβο. Θέλω να μου πείτε το εξής εσείς, κύριε Χατζη Ελευθερίου. Ο σκηνοθέτης της σειράς, ο Μανουσάκης, έχει πει ότι η υποχρέωση να φωτίσουμε αυτή τη φάση της ιστορίας ήταν μια υποχρέωση προς όλους και κυρίως προς τον εαυτό μας. Δηλαδή υπήρχε υποχρέωση να φωτίσουμε αυτό το κομμάτι της ιστορίας, κυρίως για τους εαυτούς μας. Αυτό είναι που λέω ότι δεν είναι ποντιακό. Το συμπληρώνει με άλλα λόγια. Είναι καθαρά ελληνικό. Και θα έλεγα ότι έχουν σπαθεί που κόβει όλοι οι δήμαρχοι της Ελλάδος, μια που αιωνόβια έχει γίνει η γενοκτονία, αν σε έναν δρομάκο μνημονεύανε τον άνθρωπο, τον οποίον, γιατί είχε τόσες επιστημονικές γνώσεις, ήξερε πάνω από 10 γλώσσες, η ζωή του αφιερώθηκε καθαρά στο θέμα της γενοκτονίας, τον Ραφαήλ Λέμκιν, Πολωνοεβραίο επαναλαμβάνω, να βάλουν έναν δρομάκο να μνημονεύσουν τον άνθρωπο που πάλεψε για την ανθρωπότητα με κεφαλαίο. Κύριε Αλεξανιάν, καταρχήν μου κάνει εντύπωση ότι ενώ δεν έχετε μεγαλώσει στην Ελλάδα, δεν έχετε πάει σε σχολείο ελληνικό, αλλά στα παιδικά σας χρόνια και στα εφηβικά σας είσαστε εκεί, στη Ρωσία, μιλάτε πολύ καλά ελληνικά. Ευχαριστώ. Αυτό που οφείλεται στο γεγονός ότι κάνετε προσπάθεια εδώ στην Ελλάδα να σπουδάσετε κάτι, να κάνετε κάτι. Ναι, οφείλεται κυρίως στο ότι ήθελα από πολύ μικρή να γίνω ηθοποιός και ήξερα ότι πρέπει να φτιάξω πάρα πολύ τη γλώσσα μου και γι' αυτό, κυρίως αυτός ήταν ο λόγος. Πήγα τη σχολή εδώ δηλαδή? Ξεκίνησα 12 χρονών να πηγαίνω πρώτη δημοτικού. Το τελείωσα σε 2 χρόνια. Το βιάστηκα, εγώ το πίεσα να τελειώσω γρήγορα και μετά πήγα γυμνάσιο, πολύ καθυστερημένα, σχεδόν 14-15 χρονών ήμουν πρώτη γυμνασίου. Και έτσι τελείωσα το λύκειο, μετά πήγα σαν ΤΕΗ και μετά επιτέλους με πολύ κόπο πήγα στη δραματική σχολή. Αργά, αλλά πήγα τελικά. Τι κουβάλατε από εκείνη την εποχή, από την εποχή του πολέμου, της ταλαιπωρίας, της φυγής, του διωγμού, τι κουβάλατε ακόμη και σήμερα μέσα σας? Μετά από τόσα χρόνια, αυτά γινόντουσαν το 93, μου είπατε. Το 93, ναι. Έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια από τότε. Ναι. Τι κουβαλάει η Αλεξανιάν μέσα της από εκείνη την εποχή?
Από εκείνη την εποχή κρατάω μόνο ότι, την δύναμη, ότι ήμουν τυχερή που δεν πέθανα, γιατί όπως δείτε θα μπορούσα να είχα σκοτωθεί μαζί με τόσους ανθρώπους που εκτελέστηκαν μπροστά μου και εγώ κατά τύχη σώθηκα και δεν εκτελέστηκα. Εκτελέστηκαν μπροστά σας άνθρωποι. Ναι, ναι, μπροστά από τους, Γεωργιανούς. Από τους Γεωργιανούς. Μπήκαν στο σπίτι μέσα, δηλαδή. Μπήκαν στο σπίτι, ναι, και εκτέλεσαν απλά. Εγώ είχα κρυφτεί πάρα πολύ καλά και δεν με βρήκανε και δεν με σκότωσαν. Και ποιος εκτέλεσαν, με την οικογένειά σας? Όχι, ήταν φιλική οικογένεια που ήμασταν φίλοι. Ήμουνα καλεσμένοι, ας πούμε, με τα παιδιά παίζαμε ένα κρυφτό και μπήκανε κάποιοι Γεωργιανοί και σκοτώσανε επί τόπου. Αλλά παίζαμε κρυφτό και εγώ κρύφτηκα καλά. Mm-hmm. Κουβαλάτε λοιπόν μέσα σας τι από τότε? Κουβαλάω ότι εκείνος τους ανθρώπους, τη μνήμη εκείνων των ανθρώπων που θα μπορούσαν σήμερα να ήταν ζωντανοί και να ζούσαν και δεν ζούνε. Η φρίκη του πολέμου σας καθόρισε σαν άνθρωπο? Ναι, με καθόρισε. Με καθόρισε αρνητικά βέβαια. Με γέμισε τύψεις και ενοχές για ότι έμεινα ζωντανή. Άσχημο αυτό, αλλά ναι. Διότι μου λένε είναι πολύ σημαντικό. Νιώθετε ενοχές γιατί εσείς μείνατε ζωντανή, ναι. Σκοτωθήκαν άλλοι. Ναι, ναι. Είναι περίεργο. Ένα συνέστημα το οποίο το πάλεψα πάρα πολύ, πολλά χρόνια. Και δεν ξέρω αν κατάφερα ακόμα να το καθαρίσω μέσα μου. Αλλά ναι, υπάρχει. Όταν σκοτώνονται άνθρωποι δίπλα σου και εσύ δεν. Κατά τύχη δεν σκοτώνεσαι. Το κουβαλάς. Δεν ξέρεις κατά πόσο να χαίρεσαι που δεν πέθανες ή να λες ότι είμαι τελικά κολόφαρδος. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά δεν υπάρχει άλλη δηλαδή, που επιβίωσα. Τελικά, κύριε Χατζηλευθερίου, τι έχετε να πείτε στους μη πόντιους Έλληνες για τους πόντιους? Θα ήθελα, που έχω γράψει ένα μικρό χρέος σε διάφορες ομιλίες για την ανθρωπότητα, να πω αυτά τα πράγματα που έχουν γίνει πράξη. Έστω και αν γεύτηκα λίγους καρπούς από τους αγώνες όλων μας για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, γιατί αναγνωρίστηκε από λίγα κράτη και από διάφορες αρκετές πολιτείες. Τη γνώρισα ήδη στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου και να είστε βέβαιοι ότι αυτός ο αγώνας της ανθρωπότητας εναντίον της βαρβαρότητας θα έρθει η στιγμή που θα πετύχει. Και τότε μαζί με όλους τους γενοκτονημένους θα νεκραναστηθούμε και θα γαλινέψουν οι βαθιά πληγωμένες ψυχές όλων από τη μνημόνευση, ασωλημόνεμαν που λέμε ποντιακά, και τις φλόγες των χιλιάδων κεριών που θα φωτίζουν αιώνια το βωμό της γενοκτονίας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας αυτό το βράδυ. Και εμείς ευχαριστούμε. Μας συγκινήσατε. Επίσης μας μάθατε πράγματα. Εγώ ως πόντιος που το έχω δηλώσει είμαι πάντοτε δίπλα σας και το ξέρετε πάρα πολύ καλά για ό,τι και αν κάνετε. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια βραδιφλεγής βόμβα στα θεμέλια αυτής της χώρας, της Ελλάδας. Και αυτή η βόμβα έχει όνομα και λέγεται υπογεννητικότητα. Δυστυχώς, συρρυκνωνόμαστε σαν πληθυσμός. Δεν γεννάνε οι Έλληνες για συγκεκριμένους λόγους, οικονομικούς, γιατί δουλεύουν και οι δύο γονείς και δεν μπορούν να γεννήσουν και ένα παιδί. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι από μια έρευνα που έγινε από τον ΟΗΕ δείχνεται ότι για τις πληθυσμιακές μεταβολές στις χώρες του κόσμου δείχνουν ότι το 2050 το πιθανότερο είναι η Ελλάδα, αντί για 10 εκατομμύρια κατοίκους που έχει σήμερα, να έχει 6 εκατομμύρια ή 8 εκατομμύρια, το πολύ πολύ. Όταν λοιπόν η Τουρκία, ας πούμε, αυξάνεται αλματοδός σε αριθμούς πολιτών και γεννήσεων, εμείς μικραίνουμε σαν έθνος. Και αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ επικίνδυνο. Και με την είσοδο των χιλιάδων μεταναστών κλπ. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε πλέον για μια έναρξη αλλίωσης της ελληνικής κοινωνίας. Επάνω στο θέμα αυτό λοιπόν, της αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας, αλλά και για να βοηθηθούν κάποιες γυναίκες στην εγκυμοσύνη τους ή να αποκτήσουν μια έτσι ελπίδα ότι θα βοηθηθούν όταν θα φέρουν στον κόσμο ένα παιδί, όταν θα μείνουν έγκυες, υπάρχει μια οργάνωση η οποία ακριβώς έχει στόχο αυτό. Να βοηθήσει τις εγκυμονούσες Ελληνίδες που μένουν βέβαια σε μακρινές περιοχές
που είναι δύσκολο να έχουν το γιατρό τους εκεί ή να έχουν το ιατρείο ή το μευτήριο να πάνε να εξεταστούν να δουν τι συμβαίνει. Αυτή λοιπόν η οργάνωση, η εθελοντική οργάνωση, που είναι μη αστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, λέγεται Hope Genesis και κάνει ακριβώς αυτό. Έχει γιατρούς, εθελοντές, δεν πληρώνονται, οι οποίοι τρέχουν σε απομακρυσμένα χωριά, σε δυσπρόσιτες περιοχές, για να προσφέρουν τη βοήθειά τους σε γυναίκες που είναι έγκυες. Κοντά μας λοιπόν έχουμε, θα έλεγα, δύο ανθρώπους που είναι η ψυχή αυτής της ιστορίας. Είναι η κυρία Εύα Παπαδάκη. Καλησπέρα, κυρία Παπαδάκη. Σας, καλησπέρα, σας ευχαριστώ. Η οποία είναι η manager. Είμαι project manager, της Hope Genesis. Και είναι και ο γιατρός, ο γυναικολόγος, ο κύριος Δημήτρης Χριστάκης, δόκτωρ Δημήτρης Χριστάκης. Καλησπέρα, κύριε Χριστάκη. Και οι δύο δουλεύουν εθελοντικά και οι δύο έχουν την ευαισθησία αυτή να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σαν άνθρωποι σε αυτές τις γυναίκες που θέλουν να φέρουν ένα παιδί στον κόσμο. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Ο κ. Χριστάκης μας μιλάει για τα ιατρικά ζητήματα της παρέμβασης και εσείς θα μιλάτε για την οργάνωση και τα διοικητικά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από εσάς. Πώς είναι οι εθελοντές γιατροί του Hope Genesis και τι ακριβώς. Πού ακριβώς στοχεύετε? Κοιτάξτε, εθελοντές ιατρούς έχουμε αυτή τη στιγμή 26-27. Έχουμε και συνεργαζόμενους γιατρούς. Στο σύνολο η ιατρική ομάδα είναι 80, περισσότεροι από 80. Mm. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε 18 ιατρικά κέντρα που συνεργαζόμαστε. Βρίσκονται σε 15 διαφορετικά σημεία σε όλη την Ελλάδα. Είναι και στην Αθήνα, είναι και στα νησιά, στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη. Και τι ακριβώς κάνουν αυτοί οι γιατροί? Τους δίνετε εσείς οδηγίες, εντολές που να πάνε κλπ? Ακριβώς. Εμείς έρχονται σε επαφή μαζί μας γυναίκες από 354 περιοχές, απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας. Έχουμε 317 υπηρετικά χωριά και 37 ακριτικά νησιά. Έρχονται σε επαφή μαζί μας μετά από συνεννόηση με το Δήμο, για να ξέρουμε ότι όντως μένουν στις συγκεκριμένες περιοχές οι γυναίκες. Και τότε εμείς τις αναθέτουμε σε έναν από τους γιατρούς μας, που πλέον έχουν την πλήρη συμπαράστασή μας, την πλήρη ιατρική ασφάλεια, την πλήρη ψυχολογική ασφάλεια, καθώς και τη δυνατότητα να επικοινωνούν μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο. Δεν νιώθουν πια μόνες τους σε ένα απομακρυσμένο μέρος. Μπορούν, έχουν την ασφάλεια και την οικονομική βοήθεια ώστε να γεννήσουν. Πολύ ωραία. Η Hope Genesis είναι μια ελληνική αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 2015. Δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας με απότερο στόχο την ανατροπή του κλίματος της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα. Αποτελείται από μια μεγάλη ομάδα εθελοντών, ιατρών, μεών αλλά και επαγγελματιών όλων των κλάδων, όπου όλοι μαζί συνεισφέρουν στον απότερο στόχο μας. Η Ελλάδα βαδίζει προς δημογραφικό αδιέξοδο. Το 2008 γεννήθηκαν στην Ελλάδα περίπου 140.000 παιδιά, ενώ την τελευταία δεκαετία αυτός ο αριθμός έχει μειωθεί κατά περίπου 50%. Πρόσφατες μελέτες δε αναφέρουν ότι με αυτόν τον ρυθμό ο πληθυσμός της Ελλάδας το 2050 θα φτάσει στα 8 με 8,3 εκατομμύρια. Ένα έθνος για να διατηρηθεί χρειάζεται από 2,2 έως 2,4 παιδιά ανά οικογένεια και δυστυχώς η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ουραγός, καθότι η ελληνική οικογένεια έχει μόλις 1,3 παιδιά. Το πρόβλημα αυτό δε είναι οξύτερο ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές, νησιωτικές και επιρροτικές, όπου αφενός η οικονομική κρίση έχει επιβαρύνει τις υπάρχουσες συνθήκες, αλλά υπάρχει και δυσκολία στην πρόσβαση σε ό,τι αφορά τις υποδομές υγείας. Η ανασφάλεια λοιπόν, η αβεβαιότητα αλλά και η απομόνωση έχουν οδηγήσει τις οικογένειες σε αυτές τις περιοχές να αναβάλουν τη γέννηση ενός παιδιού ή ακόμα και να την ακυρώνουν. Η Hope Genesis λοιπόν είναι μια οργάνωση η οποία υιοθετεί αυτές τις περιοχές, ακριτικές περιοχές με κριτήρια τη δυσκολία στην πρόσβαση στην υγεία αλλά και τις οικονομικές επιπτώσεις που αυτό μπορεί να έχει, δίνοντας δυνατότητα σε αυτές τις γυναίκες οι οποίες έχουν πάρει τη δύσκολη απόφαση του να κατοικούν σε ένα απομακρυσμένο νησί ή σε ένα απομακρυσμένο χωριό, να κάνουν ξανά παιδί. Υιοθετούμε λοιπόν αυτές τις περιοχές σημαίνει ότι αναλαμβάνουμε όλα τα έξοδα αυτών των γυναικών, τα ταξίδια τους, τις μετακινήσεις τους, τις εξετάσεις τους, τον τοκετό τους και ό,τι άλλο επίγον μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αεροδιακομιδή, μονάδα στο μωράκι και ό,τι άλλο μπορεί να συμβεί, προκειμένου να τους ξαναβοηθήσουμε και να τους ξαναπείσουμε να κάνουν παιδί. Αυτή λοιπόν η ιατρική ομπρέλα η οποία δημιουργούμε, θεωρούμε ότι δημιουργεί ασφάλεια σε αυτές τις γυναίκες και τους δίνει τη δυνατότητα να πάρουν τη δύσκολη απόφαση του να ξανακάνουν ένα παιδί ή να κάνουν το πρώτο τους παιδί.
Όλη αυτή η προσπάθεια επιτυγχάνεται χάρη στη βοήθεια των υποστηρικτών μας, των φίλων μας, αλλά και όλων των μεγάλων ελληνικών ιδρυμάτων, τα οποία καλύπτουν τα λειτουργικά έξοδα της οργάνωσης προκειμένου να πετύχουμε το στόχο μας. Παράλληλα, η οργάνωση κινείται σε δύο ακόμα τομείς, στον τομέα της ενημέρωσης, όπου σε μηνιαία βάση οργανώνονται εκδηλώσεις ενημερωτικές, οδηπορικά και ό,τι άλλο χρειάζεται προκειμένου να ενημερωθεί ο ελληνικός πληθυσμός για το πρόβλημα της υπογεννητικότητας, ενώ σε συνεργασία με μεγάλα πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά και μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες, εκπονούμε μεγάλες μελέτες, οι οποίες τεκμηριώνουν το πρόβλημα της υπογεννητικότητας και καταγράφουν πιθανές προτινόμενες λύσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν στην ανατροπή αυτού του προβλήματος. Είναι γεγονός πως σταδιακά οι περιοχές οι οποίες έχουν υιοθετηθεί από τη Hope Genesis παρουσιάζουν αλματώδη αύξηση των γεννήσεων, ειδικά περιοχές οι οποίες το 2010 και το 2011 ή 2012, πριν δηλαδή ενταχθούν στο πρόγραμμα, είχαν μηδενικές γεννήσεις. Αυτοί οι αριθμοί και αυτή η τάση η οποία φαίνεται να αλλάζει μας δίνει δύναμη και θάρρος για να συνεχίσουμε το έργο μας και να επιδιώξουμε να εντάξουμε στο πρόγραμμα όσο περισσότερες περιοχές μπορούμε, τόσο νησιωτικές όσο και υπηρετικές, οι οποίες αντιμετωπίζουν αντίστοιχο πρόβλημα. Για πέστε μου, κύριε Χριστάκη, εσείς, η ιατρική παρέμβαση και η ιατρική προσφορά στις περιπτώσεις, ποια είναι, ποια μπορεί να είναι. Λοιπόν, εξετάσεις, ίσως, ξέρω εγώ τι. Θα σας πω, ναι. Καταρχήν, η δράση της οργάνωσης ξεκίνησε εδώ και 5 χρόνια και τα τελευταία 3,5 χρόνια έχει αναπτυχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η ιατρική ομάδα ξεκίνησε, ο οραματιστής και ο εμπνευστής αυτής της ιδέας ήταν ο Στέφανος Χανδακάς, ο οποίος ξεκίνησε το όλο εγχείρημα. Εμείς και στα πλαίσια του εθελοντισμού και της προσφοράς, διάφοροι φίλοι στην αρχή, στα πλαίσια θες να βοηθήσεις και θες να προσφέρεις, και επειδή βλέπαμε το πρόβλημα της υπογεννητικότητας που υπάρχει στην Ελλάδα, το οποίο, όπως αναφέρατε πριν, σύμφωνα με τις μελέτες, θα είναι πολύ μεγάλο σε μερικά χρόνια και θα το ζήσουμε πολύ έντονα, κάτι που δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή. Οι γιατροί, πώς λειτουργούμε? Υπάρχουν πάρα πολλοί γιατροί, όπως είπε η κυρία Παπαδάκη, σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια, και εμείς βοηθούμε υποστηρικτικά τις γυναίκες αυτές, οι οποίες ζουν στις απομακρυσμένες περιοχές ή στα κριτικά νησιά, να έρχονται σε επαφή με γιατρούς που βρίσκονται κοντά στον τόπο διαμονής τους, έτσι ώστε να αποφεύγουν, δηλαδή οι γυναίκες οι οποίες μικραίνουν την απόσταση. Κατά συνέπεια και το κόστος αυτό που αυτές επιβαρύνονται πολλές φορές, γιατί δεν είναι μόνο το κόστος το ιατρικό ή το νοσηλευτικό, είναι οι μεταφορές, διαμονές, να αφήσεις πίσω την οικογένειά σου, όλα αυτά που συνεπάγονται. Κάνετε και το κετούς ή όχι? Στο κετούς κάνουμε στα συνεργαζόμενα ιατρικά κέντρα που ανέφερε η κυρία Παπαδάκη, τα οποία είναι 15 ανά την Ελλάδα. Δηλαδή, μια γυναίκα η οποία βρίσκεται στη Φθιώτιδα θα γεννήσει στο νοσοκομείο της Λαμίας. Μια γυναίκα που είναι στα Γιάννενα, σε ένα νοσοκομείο το οποίο βρίσκεται στα Γιάννενα. Οι περισσότερες που έρχονται από τα κριτικά νησιά έρχονται στην Αθήνα και γεννούν. Το βασικό όμως να επισημάνουμε ότι οι γυναίκες αυτές γεννούν δωρεάν. Δεν επιβαρύνονται καθόλου. Πουθενά. Ούτε κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης κοίησης, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αυτό που έχουμε επιτύχει να κάνουμε είναι ότι μπορούν αυτές οι γυναίκες ανά πάσα στιγμή να έχουν την ιατρική παρακολούθηση και τη συμβουλή. Δηλαδή, ξέρουν ποιος είναι ο γιατρός, ξέρουν το σημείο αναφοράς, με αποτέλεσμα σε οποιοδήποτε πρόβλημα έχουν, θα μπορέσουν να μας πάρουν ένα τηλέφωνο, να τους δώσουμε μια συμβουλή, μια οδηγία, τι να κάνουν και αν χρειαστεί να έρθουν στο νοσοκομείο και να τους πάρουν. Για πες τον κύριε Παραγή, όλα αυτά έχουν ένα κόστος όμως για εσάς, σαν οργάνωση. Έχετε στήριξη από το κράτος, έχετε στήριξη από χορηγούς, ιδιώτες, ποια είναι τα οικονομική σας βάση? Έχουμε πάρα πολλές εταιρείες, χορηγούς και ανθρώπους που στηρίζουν αυτή τη δράση. Mm-hmm. Οι εταιρείες είναι πολύ μεγάλες. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θέλετε να πω και ονόματα. Όχι, χρειάζεται. Έχουμε πολλά ιδρύματα που μας υποστηρίζουν και χορηγούν τα λειτουργικά μας έξοδα, όπως το Ίδρυμα Λάτσι, Μποδοσάκι, Νιάρχος, που είναι πολύ σημαντικό για μας. Άρα καλύπτεστε οικονομικά στην προσπάθεια αυτή, εννοώ ότι... Και αυτοί οι άνθρωποι πάνε εκεί πέρα και τρέχουνε. Ακριβώς. Βέβαια, είναι συνεχώς ψάχνουμε για καινούργια κονδύλια, γιατί έχουμε αυξηθεί οι περιοχές και οι γυναίκες. Επίσης, έχουμε κάνει μία πρώτη συνεργασία με κρατικό φορέα,
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος πλέον συγχρηματοδοτεί τη δράση μας στις περιοχές που έχουμε εντάξει στο πρόγραμμά μας από τη Στερεά Ελλάδα, ώστε να ανατρέψουμε την υπογεννητικότητα συγκεκριμένα σε αυτές τις περιοχές. Είναι ένα θέμα λοιπόν, που θέλω να το δούμε και με τους δύο σας και να το κουβεντιάσουμε. Πόσο βοηθάει η προσπάθεια δική σας στο να χτυπηθεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται υπογεννητικότητα? Μπορώ να σας πω ένα παράδειγμα. Το νησί των Φούρνων στην Ικαρία, που ήταν ένα από τα πρώτα νησιά που βάλαμε μέσα στο πρόγραμμά μας, είχε παρατηρήσει ο ίδιος ο Δόκτωρ Στέφανος Χανδακάς, που είναι και αυτός μευτήρας γυναικολόγος, όταν πήγαινε εκεί, γιατί πήγαινε με την ομάδα Αιγαίου να παρέχει εθελοντικά τις υπηρεσίες του, είδε ότι για 2 χρόνια είχαν σταματήσει τελείως οι γεννήσεις. Σε ένα νησί που έπρεπε να έχουμε 10 γεννήσεις το χρόνο, είχαμε 0 για 2 χρόνια. Ονομάζομαι Μαρία Βαντσιούρη, είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο Λειψών. Ήρθα στους Λειψούς για να δουλέψω πριν 8 χρόνια. Τελικά ερωτεύτηκα το νησί και το σύζυγό μου και έχω μείνει εδώ. Γυναίκες φοβούνται στα νησιά και γενικώς στα δυσπρόσιτα μέρη πλέον να κάνουν παιδιά για ένα πολύ σημαντικό λόγο αρχικώς, επειδή δεν υπάρχουν γιατροί. Και ο δεύτερος σημαντικός ρόλος είναι η συγκοινωνία. Ο φόβος μήπως τυχόν γίνει κάτι και δεν θα μπορέσουμε να φύγουμε από το νησί. Το πρόγραμμα της ΧΟΠ είναι πολύ σημαντικό, γιατί καταρχάς σου παρέχει αυτό που είπαμε πριν, την ψυχολογική υποστήριξη. Και το δεύτερο σημαντικό είναι ο οικονομικός παράγοντας που πλέον παίζει ρόλο και στη χώρα μας, γιατί τα ταξίδια, η διαμονή σου, οι εξετάσεις σου είναι όλα πλέον δωρεάν. Οπότε το σκέφτεσαι και ακόμα περισσότερο να μπει στη διαδικασία της εγκυμοσύνης. Σκεφτόμαστε το μωρό να το ονομάσουμε Ελπίδα. Όταν ερχόταν σε επαφή με τις γυναίκες, του είπανε ότι δεν νιώθουμε ασφάλεια να κάνουμε το μωρό μας. Έκανε τον κύριο Χανδακά να έρθει σε συνεννόηση και με τον δήμαρχο του νησιού που επιβεβαίωσε αυτά τα στοιχεία και με τα αναζήτησε στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και είδα ότι αυτό το φαινόμενο ισχύει σε όλες σχεδόν τις απομακρυσμένες περιοχές. Δεν γεννάνε παιδιά. Αυτή τη στιγμή, σε 3,5 χρόνια δράσης, στους Φούρνους μέσω του προγράμματος Hope Genesis έχουμε 12 μωράκια.
που έχουν ξανάρθει. Είχαν κλείσει δύο τάξεις, τώρα δεν έχουμε πρόβλημα. Τώρα έχουν επανέλθει κανονικά. Αυτό βοηθάει και γενικότερα τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό του νησιού. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, μένει ο δάσκαλος, έχουμε περισσότερα δρομολόγια πλοίων. Επομένως, θεωρούμε ότι σε ένα μωρό κάθε φορά, σε ένα νησί κάθε φορά, σε ένα χωριό κάθε φορά, σιγά-σιγά μεγαλώνουμε. Δίνει ζωή στον τόπο. Ακριβώς. Μέσω της δράσης μας, να φανταστείτε, έχουν ωφεληθεί πάνω από 220 οικογένειες σε νησιά απομακρυσμένα ή απομακρυσμένες περιοχές, σε οποίες δεν υπήρχαν καθόλου γεννήσεις. Και τα τελευταία 3-5 χρόνια έχουν ξαναρχίσει να έχουν γεννήσεις. Ή υπήρχαν ελάχιστες, ή αν έβλεπες το ισοζύγιο μεταξύ θανάτων και γεννήσεων, ήταν αναντιστοιχεία, υπήρχε μεγάλη αναντιστοιχεία. Οι γυναίκες βασικά. Μέσα αυτού του προγράμματος, αυτό που παρατήρησα εγώ από την εμπειρία μου σαν γιατρός, από αυτό που εισπράττω, το feedback που μου δίνουν οι γυναίκες, είναι ότι αισθάνονται πραγματικά ασφάλεια. Όπως επίσης το βλέπεις και στο πρόσωπό τους, ότι αισθάνονται μια ευγνωμοσύνη. Τις βλέπεις πώς σε κοιτάνε, πώς σε ευχαριστούν για αυτό που κάνεις. Δένονται και μαζί σας. Και δένονται, ναι, προσωπικά δένονται, ναι, πάρα πολύ. Ναι, γιατί είσαστε οι γιατροί τους πλέον. Ναι, ακριβώς. Ναι. Για πετε μου κάτι. Υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά τη δική σας, των γιατρών εννοώ, της δουλειάς σας, των επιστημόνων, να έρθουν να πλαισιώσουν αυτή την... Νομίζω, ναι, από ό,τι βλέπω υπάρχει μεγάλη προσφορά και ζήτηση από ανθρώπους που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, να προσφέρουν εθελοντικά. Ελπίζω αυτή η παρουσία σας τηλεοπτική να βοηθήσει στο να έρθουν και άλλοι άνθρωποι. Σας αλλά ευχαριστούμε πολύ. Φοβάμαι ότι από αύριο, όσοι θα δουν την εκπομπή αυτή, θα αρχίσουν να σας ζητάνε βοήθεια γιατρούς κλπ. Διότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν ξέρουν ίσως την Hope Genesis και θα τη μάθουν σήμερα. Έχετε τη δυνατότητα να καλύψετε αυτές τις ανάγκες, ίσως. Αν κάποια γυναίκα είναι στις περιοχές δράσης μας, βεβαίως μπορεί να μας πάρει. Προσπαθούμε να βρούμε και άλλους χορηγούς, έτσι ώστε να εξαπλωθούμε. Πού πρέπει να αποταθεί, να το πούμε. Στη Hope Genesis. Είναι Hope στο διαδίκτυο. Είναι www.hopegenesis.org. Μπορούν να πάρουν τηλέφωνο στο 210-64-55-353. 210-64-55-353. Έχει και τηλέφωνο. Όσες δεν μπορείτε ή δεν ξέρετε να μπαίνετε στο Google, μπορείτε να πάρετε το τηλέφωνο και να κουβεντιάσετε. Και επίσης, ο βασικός πυλώνας της ανάπτυξης, στόχος δράσης δηλαδή της οργάνωσης, είναι να κάνει οργανική ανάπτυξη περισσότερων ωφελούμενων γυναικών να ενταχθούν στο πρόγραμμα όσο μπορούν, στα πλαίσια που μπορούμε και εμείς να τους εξυπηρετήσουμε. Τι σας ζητάνε περισσότερο αυτές οι γυναίκες? Οι γυναίκες δεν ζητάνε τίποτα. Ζητάνε αυτό που ζητάει μια οποιαδήποτε γυναίκα, είναι εγκυμονούσα και έχει τον προσωπικό της γιατρό, όπως γίνεται και αυτές που έχουμε στην Αθήνα, γιατί όλοι διατηρούμε και εγώ ιατρείο προσωπικά. Θέλουν να έχουν την επαφή, να ξέρουν πώς μπορούν να κάνουν όλη την παρακολούθηση κατά τους 9 μήνες της εγκυμοσύνης, να ξέρουν πότε πρέπει να κάνουν τις εξετάσεις τους, να ξέρουν αν τυχόν υπάρχει κάποιο παθολογικό έβριμα στις εξετάσεις τους και να μπορούν να αντιμετωπίσουν το. Έχετε ψυχολόγους? Ναι. Ψυχολόγοι υπάρχουν. Έχετε ψυχολόγους, ακριβώς. Που θέλουν ψυχολογική υποστήριξη. Εθελοντές ψυχολόγους υπάρχουν. Υπάρχουν, ναι. Είναι οι κοιμές μας πολύ καλές, μέσα των γιατρών που έχουμε. Και επίσης είναι και οι υπάλληλοι της Hope Genesis που έρχονται συνεχώς σε επαφή μαζί μας οι γυναίκες, εκτός από τους γιατρούς και σε εμάς να μας πούν το πρόβλημά τους, να τους μιλήσουμε, να τους πούμε. Θέλουν λίγο ιδιαίτερη προσοχή, μόνο αυτό. Θέλουν όπως κάθε εγκυμονούσα. Για πετε μου. Και χρηστά για την εμπειρία που έχετε. Γιατί δεν γεννάνε πλέον οι γυναίκες και στις περιοχές αυτές? Ακούω φοβερά νούμερα. Ακούω ότι στο Σφούρνο για 2 χρόνια δεν γεννήθηκαν παιδιά. Είναι την οικονομική κρίση, είναι ότι δεν έχουν ιατρική ίσως ασφάλεια, φροντίδα. Φτάνει σε συνδυασμό. Είναι, ξέρω εγώ, ότι δουλεύουν και δεν μπορούν να προσέχουν το παιδί. Δηλαδή, προσπαθώ πραγματικά να καταγράψω. Η δουλειά δεν αποτελεί εμπόδιο, ναι, στο να. Είναι περισσότερο η οικονομική κρίση σε συνδυασμό με την ανασφάλεια που μπορεί να νιώθει μια γυναίκα η οποία είναι σε μια απομακρυσμένη περιοχή και οι ιατρικές υποδομές που κάνουν και αυτές καταβάλουν, δηλαδή τα κέντρα υγείας που μπορεί να υπάρχουν, είναι περιορισμένων δυνατοτήτων. Δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν παραπάνω και να δώσουν αυτές τις υπηρεσίες υγείας που θα χρειάζονται, οι οποίες είναι τόσο εξειδικευμένες. Με αποτέλεσμα αυτό τις αποτρέπει στο να γεννήσουν ή να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που βρήκαν στη ΧΟΠ πιστεύω είναι αυτό το πράγμα. Ότι αισθάνονται ότι έχουν ένα σημείο αναφοράς. Σίγουρα είμαστε πιο εξειδικευμένοι γιατί ασχολούμαστε με την εγκυμοσύνη και τους τοκετούς. Έτσι ώστε αυτές ξέρουν την παρακολούθησή τους, έχουν το γιατρό τους, μπορούν να μιλήσουν προσωπικά με τον γιατρό και να έχουν
την αντιμετώπιση που χρειάζεται. Παρέχθηκε υπηρεσίες θεραπείας της υπογεννητικότητας. Υπογονιμότητας, ναι, είναι εξωσωματικές, IVF. Αυτό το έχουμε ξεκινήσει τον τελευταίο χρόνο και το παρέχουμε σε 27 νησιά, 28 νησιά του Αιγαίου αυτή τη στιγμή. Όταν υπάρχει δηλαδή ένα πρόβλημα γονιμότητας, εσείς μπορείτε να τις βοηθήσετε, ακόμη και κάνοντας και εξωσωματική. Ακριβώς. Σε συνεργασία με πολύ μεγάλα κέντρα γονιμότητας στην Ελλάδα, με εθελοντές ιατρούς που θέλανε πάλι να βοηθήσουν, έχουμε ξεκινήσει και αυτή τη δραστηριότητα. Υπάρχει ειδική ομάδα γονιμότητας. Ειδική ομάδα ιατρών. Για τις εξωσωματικές, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ξέρετε, είμαι της άποψης ότι δεν πρέπει να περιμένουμε όλα από το κράτος και κάποιες πρωτοβουλίες είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και πρέπει να τις στηρίζουμε όλοι μας. Ωστόσο, έχετε ζητήσει κάποια στήριξη κρατική και τι απάντηση είχατε, το ξέρουν αυτό στο Υπουργείο και... Έχουμε έρθει σε επαφές. Η προσέγγιση τους είναι καλή. Τους αρέσει η δουλειά μας. Θέλουν να δράσουμε συνεργατικά σε αυτό το ιατρικό κομμάτι. Περιμένουμε να δούμε. Είστε πολύ ευγενείς και δεν λέτε αυτό που έπρεπε να πείτε, ότι έχουμε χτυπήσει την πόρτα, αλλά ακόμη δεν μας την έχουν ανοίξει. Όχι, μιλάμε τώρα. Ναι, θα λέτε, δούμε, λέτε, κύριε Καρδαβόλα, μιλάτε, αλλά επί της ουσίας να δούμε μερικά πράγματα. Είναι αυτό που λέγανε οι παλιοί, πολύ λάδι, αλλά δεν κάνει τα τίποτα. θα ήθελα, αν μπορώ να προσθέσω κάτι πολύ σημαντικό. Επειδή γενικά στοχεύουμε στην λύση της ανατροπή της υπογεννητικότητας πιο ολοκληρωμένα, εκτός από αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια που κάνουμε, κάνουμε ερευνητικό έργο σε συνεργασία με κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως είναι το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης. Τώρα θα κάνουμε σε περίπου ένα μήνα, θα παρουσιάσουμε τη μελέτη που διεξάγαμε, που παρουσιάζει το πρόβλημα της υπογεννητικότητας ανά περιοχή, γιατί είναι διαφορετική η λόγη. Ποιες περιοχές εμφανίζουν τη μεγαλύτερη υπογεννητικότητα στην Ελλάδα, τα νησιά? Είναι η Στερεά Ελλάδα, το Καρπενήσι. Τα νησιά, Καρπενήσι, αυτή η περιοχή Βρετανία. Τα νησιά, όλα στην ακριτική περιοχή, δηλαδή Πάτμος, Λέρος, Γάλινος. Στην ακριτική περιοχή. Είναι ακριτικές περιοχές. Απλά είναι διαφορετικός ο λόγος που έχουμε υπογεννητικότητα στο ακριτικό νησί, που είναι κυρίως το θέμα ανασφάλειας. Διαφορετικός ο λόγος που έχουμε υπογεννητικότητα στις αστικές περιοχές, που φαίνεται να είναι η σύνδεση εργασίας και μητρότητας. Επομένως, υπάρχει μια τέτοια προσέγγιση για να βρούμε τις διαφορετικές αιτίες και άρα και τις διαφορετικές λύσεις. Άρα, συνεργάζεστε με το Πανεπιστήμιο που είπατε, Πειραιά. Και κάνουμε και παράλληλα άλλη μια έρευνα για την κοινωνική τυχή της υπογεννητικότητας σε συνδυασμό με την ιατρική ομάδα του Καποδιστριακού του ΕΚΠΑ. Επομένως, είμαστε και εκεί, προσπαθούμε συνεχώς να έχουμε το δημογραφικό και την υπογεννητικότητα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, που ευτυχώς πλέον είναι, γιατί κάποτε δεν ήταν, ενώ είναι από τα πιο σημαντικά ζητήματα της Ελλάδος. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και στη συνεργασία με το Economist θα διοργανωθεί το Economist Forum για τη δημογραφική κρίση, στην οποία θα έρθουν να μιλήσουν εκπρόσωποι από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο για το δημογραφικό πρόβλημα. Ξέρετε κάτι, είδα μια έρευνα του ΟΗΕ και με τρόμαξε για τις πληθυσμιακές μεταβολές σε όλο τον κόσμο. Και η Ελλάδα είναι στις πιο υψηλές θέσεις υπογεννητικότητας και κάνουν υπολογισμούς, αυτό που έλεγα στον πρόλογο, ότι αν είμαστε 10 εκατομμύρια σήμερα, το 2050, δηλαδή μετά από 30 χρόνια, θα είμαστε 6 ή 8 εκατομμύρια το πολύ πολύ. Αυτό είναι τρομακτικό και πολύ επικίνδυνο σαν ζήτημα για την εθνική μας υπόσταση. Ακριβώς. Όταν, μάλιστα, συγγνώμη, ναι, όταν έχουμε και μια τέτοια εισρωή μεταναστών από όλες τις άλλες χώρες, πέραν από τη Συρία και από το Αφγανιστάν, Πακιστάν, υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί πέρα, ένα ζήτημα. Ακόμη και αλλίωσης του πληθυσμού. Και αυτό που λέτε, και είναι πολύ σημαντικό ότι. Και επιβαρύνονται και πάρα πολύ και τα νοσοκομεία, οι φορείς, ναι, υγεία στα δημόσια. Ναι. Πώς να τα απεξέλθουν, γιατί και το προσωπικό που υπάρχει εκεί είναι περιορισμένο, και οι γιατροί και όλα αυτά. Ήθελα ένα άλλο πολύ σημαντικό στατιστικό στοιχείο, ότι αν πάρουμε το καλό σενάριο, το 2050 θα είμαστε 8 εκατομμύρια και όχι 6. Από αυτά τα 8 εκατομμύρια, το 36% θα είναι άνω των 65 ετών. Που αυτό συνειδητοποιούμε όλοι μας τι πρόβλημα θα έχει, όχι μόνο στο ασφαλιστικό, στο οικονομικό, στην ανάπτυξη, σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Είναι πια και αλλίωση πληθυσμού, δηλαδή είναι αυτό το πρόβλημα, καταλάβατε. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ καταρχήν σας συγχαίρω για αυτό που κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Το θεωρώ εξαιρετικά θετικό εθνικά το θέμα. Δεν είναι πια απλά φιλανθρωπία ή λεγγύη που λέμε, αλλά είναι εθνικό το έργο που κάνετε.
Είμαι κοντά σας, θα είμαι κοντά σας σε οποιαδήποτε περίπτωση ό,τι χρειαστείτε. Γιατί τέτοιες προσπάθειες πρέπει να τις στηρίζουμε για να σώσουμε αυτή τη χώρα. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει οικογένεια στην Ελλάδα που να μην ακούω ότι έχει και μία περίπτωση καρκίνου, καρκινοπαθούς. Αυτή η αρρώστια πια έχει γίνει λιγάκι σαν παλιότερα το γρήπη, το συνάχι. Τόσο εύκολο και τόσο παντού υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν αυτό το δράμα, αυτή την τραγωδία, αυτή την αρρώστια. Και μόνο κάποιος που έχει περάσει μέσα από αυτή την κόλαση μπορεί να καταλάβει αρκετά πράγματα και να παλέψει για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα τουλάχιστον των ανθρώπων που πάσχουν. Αυτός ο μήνας, ο Οκτώβριος, έχει καθιερωθεί σαν ο μήνας της πρόληψης του μαστού, του καρκίνου του μαστού. Θα γίνουν διάφορες εκδηλώσεις, γίνονται ήδη διάφορες εκδηλώσεις, γιατί πραγματικά όλα έχουν σχέση με την πρόληψη και με την ενημέρωση. Είναι μια αρρώστια η οποία μπορεί να τη χτυπήσεις εάν είσαι σωστά ενημερωμένος, εάν προλάβεις την επέκτασή της. Για το θέμα αυτό, που απασχολεί, όπως σας είπα λίγο πριν, όλες τις ελληνικές οικογένειες, δυστυχώς, έχουμε κοντά μας την κυρία Κορίνα Λιούτα. Καλησπέρα, κυρία Λιούτα. Καλησπέρα. Η κυρία Λιούτα είναι πρόεδρος του ΘΕΛΟ, Ακαδημίας Εθελοντισμού. Ακριβώς. Τι ωραίο που είναι αυτό, το ΘΕΛΟ. Είναι τι δυνατό. ΘΕΛΟ. Γιατί βάλατε τη λέξη ΘΕΛΟ, σαν ονομασία αυτής της προσπάθειας. Ήταν δικής μου έμπνευση στο ρήμα και είναι βιωματικό καθαρά. Όταν λέω βιωματικό δεν εννοώ σε επίπεδο της νόσου σε μένα, αλλά της αναγκαιότητας της ίδρυσης του φορέα με ένα τέτοιο δυνατό ρήμα για να μπορέσει να πετύχει. Είναι μέσα από την ψυχή μου το ρήμα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Θέλω να το κουβεντιάσουμε για αυτό το θέμα αργότερα. Και κοντά μας είναι ο κύριος Γιάννης Φίσας. Καλησπέρα, κύριε Φίσα. Καλησπέρα. Ο οποίος είναι μαστολόγος και διευθυντής στο Κέντρο Πρόληψης. Κέντρο Μαστού Πρόληψης, μάλιστα. Μπράβο. Λοιπόν, πέστε μου, γιατί πολλοί κόσμος θα ήθελε να ακούσει ότι υπάρχει μια τέτοια οργάνωση η οποία λέγεται ΘΕΛΟ και η οποία παλεύει τι. Το ΘΕΛΟ, ευχαριστώ ιδιαίτερα που είμαι εδώ σήμερα, να μπορέσω να μιλήσω για το ΘΕΛΟ, γιατί δυστυχώς το ΘΕΛΟ πρέπει να ξέρετε ότι πάει λίγο πιο πέρα από την πρόληψη. Είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση. Είναι μη κερδοσκοπικό σύλλογος που αφορά την κοινωνική διάσταση της υγείας. Προσεγγίζει ολιστικά το κοινωνικό πρόβλημα της νόσου, των ευπαθών ομάδων, των ΑΜΕΑ, όπως σας το είπα, την κοινωνική διάσταση. Μπορεί κάποιος να έρθει σε εσάς, να γίνει μέλος. Ναι. Είναι και εθελοντική η ναι, όλη προσφορά. Είναι εθελοντική, αφιλοκερδώς παρέχει τις υπηρεσίες. Εάν θα ήθελα εγώ να έρθω, πού πρέπει να αποταθώ, δώστε ένα στοιχείο σε έναν κόσμο ο οποίος μπορεί να θέλει να μπει σε αυτή την ιστορία και να βοηθηθεί και να βοηθήσει. Ναι, έχουμε στη διάθεση και στα social media, έχουμε ιστοσελίδα που μπορεί να πάρει... Θέλω. Ναι, θέλω.com, www.thelo.com. Υπάρχει στα social media ο φορέας. Στο YouTube, οπουδήποτε μάλιστα πατήσουν το θέλω, θα πάρουν τις πληροφορίες που θέλουν. Πόσα μέλη έχετε σήμερα? Τα μέλη, να διευκρινίσω λίγο ότι τα μέλη του θέλω δεν είναι ασθενείς, έτσι. Είναι θελοντές. Είναι επιστημονικοί συνεργάτες, από αριθμοί πάνω από 250 μεικτά μέλη. Συνεργάτες. Να το διευκρινίσω λίγο. Άλλο οι συνεργάτες, άλλο οι ωφελούμενοι. Οι ωφελούμενοι δεν καταχωρούνται σαν μέλη του ΘΕΛΟ. Το ΘΕΛΟ βρίσκεται on call κάθε μέρα, πανελλαδικά και στο εξωτερικό και παρέχει συμβουλευτική στο χώρο της υγείας, της ασφάλισης και της πρόνοιας. Οι άνθρωποι δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλη του ΘΕΛΟ. Κατάλαβα, για να βοηθηθούν. Κατάλαβα. Κύριε Φίσα, μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί τόσο πολύ ο καρκίνος και ιδιαίτερα του μαστού έχει τόσο πολύ απλωθεί στις γυναίκες? Εγώ σχεδόν καθημερινά ακούω αυτοί οι φίλοι, συγγενείς. Ναι, είναι αλήθεια ότι έχει μπει σχεδόν σε όλα τα σπίτια. Τι συμβαίνει? Και δεν υπάρχει σπίτι χωρίς γυναίκα. Γιατί διασπορά τεράστια? Δεν υπάρχει σπίτι χωρίς γυναίκα, μάνα, κόρη, γιαγιά, φίλη, σύζυγο. Να μην έχει το πρόβλημα.
Ο βασικός παράγοντας φαίνεται ότι είναι ο λεγόμενος δυτικός τρόπος ζωής. Ο δυτικός τρόπος ζωής. Ναι. Εκεί οφείλεται. Διατροφή. Πέραν του γεγονότος ότι υπάρχει και καλύτερη διάγνωση σήμερα, πιο ακριβής, όμως υπάρχει άμεση αύξηση. Δηλαδή, ο δυτικός τρόπος ζωής συμπεριλαμβάνει χίλια πράγματα. Που διατροφή, περιβάλλον, ατμόσφαιρα. Χημικά που τρώμε, πίνουμε, δηλαδή, που βρίσκονται παντού. Έτσι. Δηλαδή το νερό έχει μέσα φυτοφάρμακα, ας πούμε. Από καλλιέργειες. Τα χορταρικά, οι σαλάτες που λέμε ότι βοηθάνε για τον καρκίνο, έχουν του κόσμου τα κρεατικά είναι πειραγμένα, τα καλλιντικά, βαφές μαλλιών, χίλια πράγματα. Όλα τα, και ο αέρας που αναπνέουμε, συν τις ακτινοβολίες που δεχόμαστε, συν τις ορμόνες που οι γυναίκες κάνουν κατάχρηση από μια ηλικία και μετά, άλλες παίρνουν... Ναι, πάντως είναι γεγονός, το έχω ακούσει και πάρα πολύ, από πάρα πολλούς φίλους γιατρούς, φαντάζομαι θα πείτε και στη γνώμη σας, ότι δεν είναι πια ο καρκίνος του μαστού μια ασθένεια η οποία οδηγεί και σκοτώνει τον άνθρωπο. Βεβαίως. Δηλαδή είναι μια περίπτωση που αντιμετωπίζεται και υπάρχει πολύ μεγάλη γκάμα αντιμετώπισης. Αυτό θέλω να πω, ότι είναι καλά τα μηνύματα σήμερα. Κατά μέσο όρο το 85% των γυναικών. Το 85%. Overall, δηλαδή συνολικά γιατρεύονται σήμερα, οριστικά. Με τον καρκίνο του μαστού. Ναι, υπάρχουν πολλοί θέματα. Με αφαίρεση ή με θεραπείες. Ανάλογα την περίπτωση. Είτε με αφαίρεση είτε με θεραπείες, το 85% έχει. Υπάρχουν πολύ στοχευμένα φάρμακα. Στοχευμένα. Και καλές χειρουργικές μέθοδοι και αποκαταστάσεις πλαστικές. Υπάρχουν πολλά που μπορείς να κάνεις. Είναι πολύ βασικό να το βρεις νωρίς. Mm-hmm. Εκεί χρειάζεται δουλειά, στην έγκαιρη διάγνωση. Γιατί, ξέρετε, πρόληψη δεν υπάρχει. Θέλω να μου πείτε στη συνέχεια, θέλω να κουβεντιάσουμε και πάλι με την κυρία Λιούτα. Θέλω να μου πείτε στη συνέχεια, γιατρέ. Τι πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία οι γυναίκες σε αυτά που λέμε τα πρώτα συμπτώματα, γιατί ξέρω και από προσωπική πείρα ότι παίζει πολύ μεγάλη σημασία ο χρόνος που θα δράσεις για να αντιμετωπίσεις την άρρωστια, να μην την αφήσεις δηλαδή να επεκταθεί. Θέλω να μου το πείτε αυτό για να ακούσουν οι γυναίκες τι πρέπει να προσέχουν στις περιπτώσεις αυτές. Το θέμα είναι ότι ο καρκίνος του μαστού, ο πρώιμος καρκίνος, ας πούμε, δεν κάνει συμπτώματα. Δηλαδή, όταν αρχίσει να κάνει συμπτώματα, μπορεί να είναι και προχωρημένος. Το βασικό είναι ότι δεν πονάει. Mm. Το επιχείρημα που λένε οι γυναίκες, γιατρέ, πονάω και ήρθα να με δείτε μήπως έχω κάτι, είναι σε εισαγωγικά χαζούλη. Γιατί δεν πονάει ο καρκίνος του μαστού. Δηλαδή, δεύτερο, δεν μπορεί να το πιάσεις μόνη σου όταν δεν είσαι εκπαιδευμένος, έτσι δεν είναι. Άρα η μόνη λύση είναι επειδή δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο κάνουν να το προλάβουν, δεν υπάρχει πρόληψη, αυτό είπα πριν. Έγκαιρη διάγνωση πρέπει να κάνουμε. Συνεπώς, η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να γίνει μόνο αν πηγαίνεις, όπως πηγαίνεις μια φορά το χρόνο για να κάνεις, ξέρω εγώ, τι κάνουν οι γυναίκες μια φορά το χρόνο. Μπότοξ. Μπότοξ που λέει ο λόγος. Να πάει να κάνεις ένα τσεκάπ μαστού. Έτσι. Χωρίς να έχεις κανένα σύμπτωμα, ούτε να πιάνεις κάτι, ούτε να βγάζει κάτι. Όλα αυτά τα συμπτώματα είναι πιο προχωρημένα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να νιώσει τίποτα, να έχει κάτι. Απολύτως. Πήγαινε στο ραντεβού σου. Αυτό. Όπως κάνει το ραντεβού σου, την τούρτα γενεθλίων σου κάθε χρόνο, πολλές γυναίκες το συνδυάζουν με τα γενέθλιά τους. Λέει μια φορά το χρόνο θα πάνε να κάνουν το τσεκάπ. Ή με την επέτειο του γάμου τους, ας πούμε. Με κάτι. Αν είναι καλός ο γάμος τους, βεβαίως. Κύριε Δημήτρη, μου, πριν από λίγο είπατε ότι λειτουργείτε σαν οργάνωση για να δώσετε στον άνθρωπο που μπορεί να πάσχει. Κουράγιο, να του εμπνεύσετε ελπίδα. Ε? Το θέλω έχει, όπως σας είπα, επειδή πραγματικά και πολλοί φορείς, εκτός βέβαια από τους ειδήμονες, τους γιατρούς, ασχολείται με την πρόληψη. Εμείς πήγαμε δυστυχώς ένα βήμα παρακάτω να ενδυναμώνουμε και να εμψυχώνουμε τις γυναίκες που έχουν πλέον νοσήσει. Και έχουν χειρουργηθεί με τους διάφορους, είτε ογκιεκτομή είτε μαστεκτομή. Έχουμε λοιπόν δημιουργήσει δύο καμπάνιες. Με το ρήμα θέλω, εκεί θα καταλάβετε πόσο δυνατό είναι. Η μία καμπάνια είναι που θέλω ζωή, έχει δημιουργηθεί πριν 1,5 χρόνο, θέλω ζωή μετά τη μαστεκτομή. Mm. Αφορά το τατουάζ θηλής με συνεργασίες πλαστικών χειρουργών και αφορά την ολική αποκατάσταση κάποιες γυναίκες που χρήζουν, το έχουν ανάγκη και δεν μπορούν να ανταποκριθούν, ολική αποκατάσταση μαστού. Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να βγει, εντάξει, είναι ιατρικό απόρριτο, οπότε βέβαια δεν βγαίνουν τα περιστατικά. Όμως το θέλω ζωή μετά τη μαστεκτομή υπάρχει. Όπως και η δεύτερη
εκστρατεία που κάνουμε και ξεκίνησε προ μια μισή εβδομάδα. Είναι θέλω τη γυναίκα δυνατή. Εκεί λοιπόν μπήκαμε λίγο στο χώρο της μόδας με δημιουργίες από μετάξι, πως είναι η πεταλούδα που βγαίνει μέσα από το κουκούλι της και βγαίνει και θέλει να ζήσει, πως είναι η Αφροδίτη, λαβωμένη της Μήλου και βγαίνει από ένα μεταξωτό μαντίλι, η δημιουργία όλη. Θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα της ενδυνάμωσης και της εμψύχωσης με τις δημιουργίες και των συνεργατών μου, της κυρίας Καρατσιόλη από το Σεσίλ Athens και της κυρίας Πέγγις Καραμπάτου που ζει στο εξωτερικό και ασχολείται. Ξέρετε πόσο με ακουμπάει όλη αυτή η ιστορία, πάρα πολύ με ακουμπάει και με ευαισθητοποιεί και θα σας βοηθήσω όσο μπορώ και θα γίνω και μέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό που λέτε, το θέλω να ζήσω, ήταν κάτι που εμένα τουλάχιστον με βοήθησε πάρα πολύ να αντιμετωπίσω τον καρκίνο. Που νόσησα πριν από 10 χρόνια στους λεμφαδένες, κακός καρκίνος. Και να χτυπήσω ξύλο, τελειώσαμε. Είναι σαν να έχω περάσει μια γρήπη, δεν πήγε πουθενά. Τελειώσαμε. Αλλά από ό,τι μου λέγανε οι γιατροί, αυτοί που με κοιτάζανε, η Εύη Ραζή, ο ογκολόγος και ο Δημήτρης Ολινός, ο καθηγητής, ότι εκείνο που με κράτησε στη ζωή ήταν αυτό το θέλω. Και η ψυχή που μπήκε μπροστά για να παλέψει το κακό. Και είναι αυτό που το λέω κάθε φορά που δίνει την ευκαιρία, γιατί εγώ θα τα λέω αυτά, γιατί πιστεύω ότι κάνω καλό. Έχω γράψει και ένα βιβλίο, το Ζεμπέικο του Νικητή, που βοήθησε πάρα πολύ κόσμο, ότι δεν έχει σημασία που σας βρίσκει το κακό, έχει σημασία να μην το βάλετε κάτω. Να πείτε εγώ θα ζήσω, εγώ θα νικήσω τον καρκίνο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι δεν είναι, γιατί δηλαδή η ψυχή, η δύναμη της ψυχής, υπάρχει εξήγηση για αυτό. Και το αντίθετο παίζει ρόλο, έτσι. Η πτώση. Α, ναι, η πτώση. Έτσι, αυτή η κατάθλιψη, η κατάθλιψη και όλη η στεναχώρια και όλο το στρες βλάπτει το DNA. Υπάρχει, είναι η κοινωνική μάστιγα, ξέρετε αυτό πια. Υπάρχει. Αν δεν ενδυναμωθεί ο ασθενής, αρχίζει και νοσεί όλη η οικογένεια. Αυτό είναι μάστιγα, δεν είναι μόνο η ασθένεια. Την περάσαμε, ωραία, την ασθένεια. Πώς μπορεί να βοηθήσει η ψυχή που λέμε το να αποκτήσεις έτσι μια δύναμη για να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα. Δύσκολο ερώτημα. Δύσκολο. Δύσκολο. Πρέπει να είσαι. Βοηθάει πει, η οικογένεια, πει, δηλαδή, βοηθάνε οι φίλοι, οι άνθρωποι που σε αγαπάνε. Ναι, μου έχουν πει ότι αυτή η διάθεση, αυτό που λέμε η ενδυνάμωση της ψυχής, η επίθεση της ψυχής, δυναμώνει τα κύτταρα, τα υγιή κύτταρα, τα οποία αντιμετωπίζουν τα άρρωστα κύτταρα. Είναι έτσι. Έτσι φαίνεται. Ενισχύει το νοσοποιητικό σύστημα. Ενισχύει το νοσοποιητικό σύστημα. Ενισχύει αυτό. Mm-hmm. Και έχει αποδειχθεί κιόλας. Σας λέω το. Η κατάθλιψη, το έντονο στρες από τη δουλειά, το τοξικό στρες που λέμε, έχει αποδειχθεί ότι βλάπτει τις άχρες των χρωματοσωμάτων, το DNA. Κάτι θέλετε να πείτε. Ήθελα να πω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία το background και η παιδεία, έτσι, του κάθε ασθενούς και του περιβάλλοντος. Το θέλω πως έχει προεκταθεί. Προκαιρό παρουσιάσαμε μια ημερίδα. Πάντα έχει συνεργάτες γιατρούς, επιστημονικούς συνεργάτες, για τη μεταμόσχευση. Mm-hmm. Και δωρεά οργάνων. Και είχαμε μάλιστα και τον κύριο Κυμπουρόπουλο στην κεντρικό ομιλητή. Και είναι «Θέλω να προσφέρω ζωή». Ήταν ο τίτλος. Όμως μέσα από αυτό θέλω λίγο να σας πω, μιας και το τόνισε ο γιατρός, έχει πολύ μεγάλη σημασία στην ασθένεια η γνώση. Η γνώση. Παιδεία. Έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη της Ακαδημίας που την έχουμε ιδρύσει τώρα και βγήκε μέσα από το θέλω, της Ακαδημίας Εθελοντισμού. Κάνετε σεμινάρια ή κάνετε εκδηλώσεις. Όσον αφορά την Ακαδημία, ναι, είναι νεοσύστατη και ναι. Θα κάνουμε εκπαιδεύσεις και σεμινάρια σε εθελοντές. Μάλιστα. Εθελοντές με την έννοια του εθελοντή, έτσι, όχι εθελοντή με την έννοια του φιλάνθρωπου ή του μαζεύοντα. Εθελοντή. Αν θα σκεφτείτε λίγο τι έχει συμβεί στο μάτι, μας έχουν έρθει τώρα και βρίσκονται άνθρωποι και λένε βρίσκαμε στους δρόμους ανθρώπους με παντόφλα και με... Αυτό θέλει εκπαίδευση, πώς θα πάει. Γιατί συνεργαζόμαστε και με τον κύριο Χάλαρη. Πώς θα πάει, πώς θα εμφανιστεί. Γι' αυτό λέμε για εθελοντή. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Και για να κλείσουμε σιγά-σιγά, για πέστε μου, κύριε Φύσαση, όλος ο κόσμος βέβαια περιμένει να βρεθεί αυτό το περίφημο φάρμακο του καρκίνου για να αντιμετωπιστούν τα πράγματα. Δεν έχει βρεθεί, αλλά έχει προχωρήσει πάρα πολύ η επιστήμη. Πάρα πολύ. Από ό,τι ήξερα και εγώ και είδα. Ναι, σε επίπεδο τεχνολογίας, φαρμάκων κλπ.
Δεν υπάρχει ένας καρκίνος μαστού. Δεν υπάρχει, ναι. Υπάρχουν τόσες μορφώσεις όσες είμαστε κι εμείς. Δηλαδή ο κάθε καρκίνος έχει τα δικά του. Συνεπώς η έρευνα θέλει χρόνο. Εμείς για να βοηθηθούμε, ομαδοποιούμε τα είδη των καρκίνων και βγάζουμε φάρμακο για το καθένα. Αλλά βλέπετε, το μέλλον θα δοθεί, μάλλον το φάρμακο θα βρεθεί από την ανοσολογία. Εκεί φαίνεται ότι είναι το μυστικό και ήδη υπάρχουν εξειδικευμένα φάρμακα στοχευμένα που βλάπτουν την τάδε πρωτεΐνη της τάδε συγκεκριμένης μορφής καρκίνου, που βλάπτει την τάδε συγκεκριμένη ομάδα γυναικών. Πάντως κάθε μέρα μαθαίνω και βλέπω και ακούω ότι γίνεται και ένα βήμα στην αντιμετώπιση του καρκίνου. Δηλαδή, πριν από 10 χρόνια και πριν από 20 χρόνια ήταν δυστυχώς τα πράγματα πολύ πιο άσχημα για τους καρκινοπαθείς. Δεν υπήρχαν τα μέσα και τα φάρμακα που υπάρχουν σήμερα. Ακριβώς. Είναι πολύ βασικό όμως να πάει μια γυναίκα να κάνει τον προληπτικό τεστ. Και όχι μόνο να πάει μια φορά, να το κάνει συνέχεια. Ραντεβού κανονικό κάθε χρόνο. Αυτό είναι το πιο βασικό. Έχετε κάνει εσείς κάθε χρόνο. Το κεφάλι σας κουνάτε. Κάθε χρόνο. Το κάνετε. Και ποιος είναι ο σωστός έλεγχος. Δεν είναι να πας. Πολλές γυναίκες λένε πάνε να κάνουν μια μαστογραφία. Κάνουν τη μαστογραφία. Σύνθεση κάνω. Η μαστογραφία από μόνη τη. Μπορεί σε πυκνόμαστο, που πολλές γυναίκες έχουν πυκνόμαστο αδιαπέραστο από τις ακτίνες της μαστογραφίας, να έχει και 40% σφάλμα. Δηλαδή, βέβαια, να μην το δείχνει, να το πιάνεις με το χέρι και ο μαστός να είναι τόσο πυκνός που δεν τον βλέπεις. Άρα, ο σωστός έλεγχος δεν είναι πάω να κάνω μια μαστογραφία, ούτε πάω σε ένα γιατρό μόνο να τον δω. Πας σε ένα κέντρο μαστού. Αυτό είναι το βασικό σήμερα. Αυτή είναι η βασική οδηγία. Λοιπόν, προσέξτε. Αυτό να το καταγράψετε οι γυναίκες εδώ. Κάθε χρόνο ραντεβού με τον γιατρό να πάτε να κάνετε έρευνα, εξέταση για το στήθος σας, που μπορεί να μην πονάτε, μπορεί να μην φαίνεται τίποτα, αλλά μπορεί να υπάρχει το πρόβλημα. Και όσο για εσάς, σας εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία σε αυτό που κάνετε. Είμαι κοντά σας. Εγώ θέλω να σας απευθύνω μια δημόσια πρόσκληση όμως. Εσείς μου δώσετε το δικαίωμα. Πέστε μου. Να γίνετε ο πρεσβευτής του θέλος βιωματικά μέσα από το βιβλίο σας. Και όχι για τους υγιείς, για τους πάσχοντες. Αυτό θέλω. Αυτό. Θα το κάνουμε. Εντάξει, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας αυτό το βράδυ. Εμείς ευχαριστώ. Φαντάζομαι ότι μάθαμε πολλά και ενδιαφέροντα.